Καλώς τον καλώς τον. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά, πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έτσι. Χειραψία, χειραψία κανονικά. Εσύ δεν είσαι ο Αγγελής. Ο Τάσος μας ο Απόστολος. Τι κάνεις? Όλα καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πώς είσαι, κάθισε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα καταρχήν. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είσαι λίγο πιο έντονα μαυρισμένος από το κανονικό για αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν κάνεις κάνει πολλά μπάνια ή κάτι άλλο είναι. Έκανα ένα έντονο σολάριο με το τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 5 μήνες. Μπήκα στο θάλαμο και βγήκα μετά από 5 μήνες με ένα ωραίο χρωματάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Έχεις πλέον προσαρμοστεί. Ξέρεις, έχω ακούσει περιπτώσεις που γυρνάνε από τον Άγιο Δομήνικο και κοιμούνται στο πάτωμα. Ή περπατάνε ξυπόλοιτοι, ή ξέρεις, παιδί μου, ότι ακόμα είναι εκεί ενώ βρίσκονται στην Ελλάδα. Σε κάποιες στιγμές μου βγαίνουν κάποια πράγματα περίεργα. Δηλαδή, τις προάλλες ήμουνα κάπου για μια φωτογράφηση και εκεί που αλλάζαμε ρούχα για να κάνουμε τη φωτογράφηση και αυτά, λέω, κάποια στιγμή βγάζω τα παπούτσια και λέω, περπατάω λίγο ξυπόλυτος, λέω να βγάλουμε και μερικές, λέω ξυπόλυτος. Και όντως. Ένιωθες πιο άνετα. Ένιωθα άνετα που περπατούσα σε γκαζόν, σε χώμα που περπατούσα ξυπόλυτος. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Εντάξει, μετά από. Λοιπόν, όμως καταλαβαίνεις. Περιμένω κριτική. Έτσι. Λάμπρο μου, σε βλέπω και σε να ψήνεσαι. Ο Λάμπρος. Λοιπόν, πες μας λίγο για το κρέας, Τάσο. Φιλέτο Κόμπε, Ιαπωνίας. Το περιβόητο, οκ. Okay. Το φιλέτο Κόμπε. Μασάζ, ξέρεις. Μασαζάκι, ναι, και πληγούρι. Και ταμπουλέ φοβερή. Ταμπουλέ φοβερή. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι φυσικά μια κοπή που την έχεις βεβαίως και στο κατάστημα. Βέβαια. Και είναι από τις σπεσιαλιτές σου εισαγωγικά, έτσι. Είναι από τα πιο ακριβά κρέατα που υπάρχουν. Αλήθεια, εντάξει, ναι. Εντάξει. Και μπέργκερ δεν κάνουν με τέτοια ή όχι, κάνω λάθος. Και μπέργκερ κάνουν. Και μπέργκερ, οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι που θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ αν το είχαμε στο νησί. Θα κλαίγαμε μόνο που θα το βλέπαμε. Θυμάσαι που σου είχα πει πέρυσι στην Καλαμάτα ότι θα μ' άρεσε να σε δω σε μια κριτική επιτροπή σε κάποιο reality talent show μαγειρικής και μου λες δεν είμαι έτοιμος ακόμα και ξαφνικά μετά από καιρό σε βλέπω το Άγιο Δομήνικο. Γελάγα και εγώ με αυτό, η αλήθεια είναι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να συμμετέχω σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Όχι ότι δεν μ' άρεσε η δράση και δεν μ' άρεσε να ζω στη φύση, απλά δεν είμαι άνθρωπος του reality. Και νομίζω ότι κάτι που φάνηκε στο παιχνίδι, ότι δεν είμαι άνθρωπος του reality. Πάμε προς τα πίσω. Μέχρι πριν κάποια χρόνια έμενες Κέρκυρα. Έμεινα στην πατρίδα σου. Στην Κέρκυρα αρκετά χρόνια. Είχα έρθει ένα διάστημα στην Αθήνα 2000-2004. Τότε δεν ήμουν θεωρώ έτοιμος για να κάνω μια σπουδαία αλλαγή στη ζωή μου. Ξαναγύρισα στο νησί. Τι ακριβώς έκανες στην Κέρκυρα? Και θέλω να μου πεις, όταν ήσουν ένα πιτσιρικά, ας μας ρωτάνε όλους, ξέρω εγώ, με τι θα ασχοληθείς, τι έλεγες εσύ τότε? Ήσουν κατασταλαγμένος, ήξερες ή όχι? Όχι, και από ό,τι φάνηκε ούτε μετά ήμουν κατασταλαγμένος και μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω το τι θα ήθελα να κάνω και να συνειδητοποιήσω ποιος είναι ο Απόστολος και το τι του αρέσει να κάνει. Οπότε τα πρώτα χρόνια της ζωής μου έκανα κυρίως δουλειές από εδώ και από εκεί. Okay. Για να μπορέσω να έχω το χαρτζηλίκι μου, τα ρούχα μου, το σπίτι μου ή οτιδήποτε. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να πω ότι κάνω καριέρα με αυτό. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Οκ, η μαγειρική πώς ήρθε στη ζωή σου? Πώς ανακάλυψες και είπες ότι αυτό θα είναι το επάγγελμά μου? Μπήκα σε κάποια φάση σε ένα εστιατόριο. Ζητούσαν άτομα για δουλειά. Πάω σε εστιατόριο. Μου δείχνανε το μαγαζί από τον Ισάλα, από εδώ είναι η κουζίνα, από εδώ και κάποια στιγμή μου λένε και από εδώ είναι το πόστο της πίτσας. Λέω, ναι, τι, μου λέει εδώ θα αναλάβεις. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία, δύσκολη αλλά μου άρεσε. Κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια όπου έχω κάνει πολλά και διάφορα στη ζωή μου, ήρθε μια στιγμή όπου λέω τι κάνω τώρα. Είχα μια δουλειά, είχα ένα καλό εισόδημα, είχα σπίτι, ήμουνα τακτοποιημένος. Και λέω, καλά είμαι, τα ξυλώνω όλα και πάω και γράφω με σε μια σχολή μαγειρικής για να ασχοληθώ με τη μαγειρική, γιατί θεωρώ ότι θέλω να πιάσω κάτι, να το πιάσω από την αρχή. Όταν είπες σταματώ, τα πάντα ήσουν Κέρκυρα, έτσι, καλά έχω καταλάβει. Ήμουν Αθήνα. Ήμουν Αθήνα και τα άλλαξα όλα στη ζωή μου ξαφνικά. Βρήκα μια σχολή, γράφτηκα, ξεκίνησα να παρακολουθώ μαθήματα και ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μαγειρική. Αυτό σχετικά πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια. Α, τόσο πρόσφατα, νομίζω ήταν λίγο παλιότερο, οκ. Okay. Όχι, όχι. Θέλω να μου πεις πώς ήρθε η ζωή σου τηλεόραση. Έχει κάτι ένα κανάλι στο YouTube. Η Ζιγούλη. Η Ζιγούλη. Και κάνει διάφορα από ανεβάζει κατά καιρούς. Κάποια στιγμή ήθελε να κάνει και κάτι με μαγειρική.
Εγώ ήδη σπούδαζα μαγειρική και μου λέει: θες να κάνουμε μαζί ένα βιντεάκι μαγειρικό βιντεάκι που να έχει και λίγο φαν κλπ. Ωραία, λέω και τι θα φτιάξουμε. Μου λέει: τι θα φτιάξουμε, μου λέει μακαρόνια με κιμά. Εντάξει, οκ, okay, κλαίω. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε ένα. Όμως και αυτά να ξέρεις την τέτοια. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι απλά ότι βάζει ντομάτα και τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι κάτι για κάποιον που δεν ξέρει να μαγειρεύει τα μακαρόνια με κιμά εύκολο, θεωρώ. Είναι όλα εύκολα και δύσκολα. Α, μπράβο, οκ, okay, okay, συμφωνώ. Και δηλαδή είναι ωραίο, έχει τέχνη και τα μακαρόνια με την μπολονέζ, θεωρώ. Και βέβαια έχει. Και βέβαια έχει. Μπορείς να το φτιάξεις και να είναι μαγικό, μπορείς να το φτιάξεις και να ο Λάμπρος να διάφορο. Δεν θα το κοιτάξει κανένα. Ο Λάμπρος θα το κοιτάξει μια χαρά δοκιμά, αλλά τέλος πάντων, ναι, για πες. Λοιπόν, και κάνουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, μαγειρικό διαγωνισμό με την Κάτια και το ανέβασα στο YouTube και πραγματικά αυτό άρεσε όντως πάρα πολύ. Και το, νομίζω ότι τότε ψάχναν για τη νέα εκπομπή της Δανάης. Στο Μέγκα. Στο Μέγκα. Την πρώτη φορά που βγήκε η Δανάη στην τηλεόραση. Ακριβώς. Λοιπόν, και με πήραν τηλέφωνο και ενδιαφερόμαστε για την εκπομπή της Δανάης, για το κομμάτι της μαγειρικής. Δεν τη γνώριζες εσύ τη Δανάη τότε. Δεν γνωριζόμασταν καθόλου. Okay, γνωρίζετε μετά. Μου λένε θα έρθεις να κάνεις ένα demo, μαγειρικό κλπ. Και να δούμε και σαν ομάδα πώς δένεται κλπ. Πήγαμε, κάναμε ένα βιντεάκι το οποίο είχε πάρα πολύ πλάκα. Γελάσαμε πάρα πολύ. Καταλάβαμε από την αρχή ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να έχει μέλλον τηλεοπτικό. Θα έχει ο κόσμος θα διασκεδάσει, θα περάσουμε ωραία, θα δείξουμε ωραίες συνταγές. Και όντως ξεκίνησε μια συνεργασία από το πουθενά με την τηλεόραση όπου δεν το είχα φανταστεί καν. Αυτό θα να σε ρωτήσω. Τώρα που έχει περάσει αυτή η φάση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι, μετά έρχεται το Survivor βέβαια, πάλι τηλεόραση. Τι αποκόμισες από αυτό, από αυτή την εμπειρία και η τηλεόραση είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, γιατί μου δείχνεις ότι είσαι αρκετά χαμηλών τόνων, ναι, και θα μπορούσα να σε φανταστώ και εκτός τηλεόρασης. Η τηλεόραση είναι δύσκολη. Όποιος δεν έχει κάνει, ίσως δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά θεωρώ ότι η τηλεόραση είναι μεγάλη δέσμευση και μεγάλη ευθύνη. Απευθύνεσαι σε κόσμο που σε βλέπει, μπαίνεις στα σπίτια του κόσμου, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι παρουσιάζεις, τι δείχνεις και θέλει μια υπευθυνότητα. Κατά τα άλλα είναι ωραίο, είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ για μένα. Σχολείο. Ακριβώς, μ' άρεσε που μου δόθηκε η ευκαιρία να δείξω ποιος είναι ο Απόστολος στον κόσμο. Το αγκάλιασε ο κόσμος αρκετά, πιστεύω. Και θεωρώ ότι θα το ξαναέκανα. Α, θα ξανάκανες, οκ. Okay. Υπό προϋποθέσεις θα το ξαναέκανα. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποκλείω. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μαγειρικό, καθαρά μαγειρικό. Μπορεί να είναι μια εκπομπή που να έχει να κάνει και με την δραστηριότητα που μου αρέσει πάρα πολύ, που να έχει να κάνει με τη φύση, με το βουνό. Θεωρώ ότι θα το συζήταγα. Θα έχει πλάκα, πιστεύω. Ο Σάκης, καταρχάς, έχει ένα επώνυμο που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Έτσι, τεράστιο επώνυμο. Ο Σάκης τι σου έχει πει για όλα αυτά. Καταρχάς θέλω να μου πεις τι σου είχε πει όταν του είπες ότι σκέφτεσαι να πας στο πρωινό. Αλλά επίσης θέλω να μου πεις τι σου είπε όταν του είπες για το Survivor. Έχετε πολύ καλή σχέση από ό,τι έχω καταλάβει. Είσαι πολύ στενή. Έχουμε εξαιρετική σχέση. Και πάντα, μα πάντα όταν πρόκειται για κάτι σημαντικό στη ζωή μου, το συζητάω μαζί του. Σέβομαι πάρα πολύ τις συμβουλές του. Με έχει βοηθήσει απίστευτα. Και η αλήθεια είναι, χάρηκε πάρα πολύ όταν του είπα ότι σκέφτομαι να πάω σε μια πρωινή εκπομπή. Μου λέει, ζήστο all the way, okay, κάντο με τρέλα, αξίζει. Δοκίμασέ το, αν σ' αρέσει κράτα το, αν όχι δες κάνε κάτι άλλο. Πάντως αξίζει, μου λέει, τον κόπο να το δοκιμάσεις. Και μου λέει, δεν σε φοβάμαι καθόλου. Τώρα, για το παιχνίδι όταν του είπα ότι θα πάω, είμαι σίγουρος ότι θα γούσταρε πάρα πολύ. Θα ήθελε πάρα πολύ να πάει. Του άρεσε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι κατά βάθος λίγο θα ζήλεψε που με έβλεπε να το ζω πραγματικά. Θα ήθελε πάρα πολύ να το κάνει. Δεν είναι, θεωρώ όμως, τόσο εύκολο. Εντάξει, και λόγω υποχρεώσεων κλπ. Αλλά χάρηκε πάρα πολύ όταν του το είπα. Θεώρησε ότι θα δυσκολευτώ αρκετά. Και τον διέψευσα, θεωρώ. Εννοείται τον διέψευσες. Και εγώ διέψευσα τον ίδιο μου τον εαυτό. Θεωρούσα ότι δεν θα αντέξω τόσο πολύ. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι είμαι μέσα σχεδόν 5 μήνες και πραγματικά ξεπέρασα κατά πολύ τις προσδοκίες μου και το τι πιστεύω ότι μπορώ να αντέξω και το τι μπορώ να ανοιχτώ.
Αναφερόμενος πάντως στο Σάκη, επειδή είχαμε την κουβέντα τώρα για τον αδερφό σου, κάποια στιγμή είχες και ένα ξέσπασμα μέσα στο Survivor και είπες: Δεν είμαι ο Σάκης, είμαι Απόστολος. Καλά, δεν λέω. Κάτι τέτοιο είχες πει. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό γιατί καλά θα κάνει ο κόσμος να. Όταν δεν σε ξέρει, σε βλέπει και ξέρει okay, ποιος είναι αυτός. Α, είναι ο αδερφός του Σάκη Τουρβά. Mm-hmm. Και είναι πολύ φυσιολογικό και επόμενο, γιατί ο Σάκης είναι πάρα πολύ γνωστός. Και η πρώτη εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος είναι: Α, αυτός είναι ο αδερφός του Τάδε. Ναι, αυτό δεν το αποφεύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει. Και δεν είναι και κακό αυτό, με ρωτάς. Ακριβώς, και δεν ναι. ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά ήθελα να κάνω να περάσω στον κόσμο να καταλάβει ότι είμαι ο Απόστολος, έχω την προσωπικότητά μου. Έχω δείξει ξεκάθαρα στο παιχνίδι, γιατί δεν μιλάμε και για την αρχή του παιχνιδιού, ήταν λίγο πιο μετά. Έχω δείξει ξεκάθαρα ποιος είναι ο Απόστολος. Δεν μπορούν να με βάζουν στο ίδιο τσουβάλι με τον οποιοδήποτε, είτε να κρίνουν τα θέλω μου ή γιατί βρίσκομαι στο παιχνίδι ή το τι έχω ανάγκη ή τι δεν έχω ανάγκη εγώ. Το ότι λέγομαι Ρουβάς, okay, αλλά είμαι ο Απόστολος. Βεβαίως, οπότε πρέπει να με βλέπετε σαν Απόστολο. Άσχετα με το αν εγώ ανέκλεινα τα μάτια μου και άκουγα τη φωνούλα σου, τουλάχιστον στη Δανάη. Τώρα ίσως έχω συνηθίσει. Λέω παιδιά, για σας ακούω το Σάκη. Τραγουδάς ωραία ή όχι? Μάλλον δεν είναι στο πάρτι της Ένωσης. Το είδα, εκεί που τραγουδήσατε όλοι. Κάνε το καραόκε. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Και είχες πει και Σάκη, νομίζω, ή όχι. Κάνω στα καλύτερα μου. Ποιο είπες, άρα το θυμάμαι. Στα χειρότερά μου. Στα χειρότερά μου, ναι. Σε πάω σε κάτι το οποίο το έχω αναφέρει από μόνο σου. Αλλιώς δεν θα σου έκανα την κουβέντα αυτή, στο Survivor εννοώ. Και είναι η σχέση με τον πατέρα σου. Κάτι ανέφερες ότι είσαι πολύ χαρούμενος. Που πλέον νιώθεις ότι έχετε έρθει πιο κοντά, έχω καταλάβει καλά. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Με τον πατέρα μου και λόγω του ότι οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν εγώ 7, απομακρυνθήκαμε κάπως και λόγω συνθήκων και στο νησί. Εμείς μετακομίζαμε, έπρεπε να προσαρμοστούμε και η μητέρα μου με τη δουλειά που έβρισκε ανάλογα την περίοδο. Και οι σχέσεις μας. Ήταν κάπως μέτριες. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, με, τυπικά καλά, αλλά όχι ζεστά όπως μπορείς να φανταστείς μια οικογενειακή σχέση. Όπου με τα χρόνια, καθώς περνάγαν τα χρόνια. Πιο τυπικές, με λίγα λόγια μου λες. Ήταν τυπικές οι σχέσεις μας, τυπικά καλές. Βρισκόμασταν τις γιορτές, όταν πήγαινα στο νησί, πήγαινα να τους δω. Αλλά θεωρώ ότι χάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Που ένα παιδί είναι καλό να ζει με τους γονείς του, στιγμές που φεύγουν και δεν ξανάρχονται. Σήμερα? Σήμερα είμαστε αρκετά καλά, πιστεύω. Έχουμε συζητήσει, έχουμε φάνηκε βρεθεί. Φάνηκε να σκέφτηκες πολλά πράγματα εκεί στον Άγιο Δομήνικο, γιατί πολλές φορές κυρίως τα έπαθλα επικοινωνίας, διόρθωσε με αν δεν κάνω λάθος, το έλεγες αυτό. Ήταν πάρα πολύ έντονο το συνέστημα. Κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι είσαι στο πουθενά, δεν ξέρεις. Ποιος έξω είναι καλά, ποιος δεν είναι, τι συμβαίνει, οτιδήποτε. Και καταλαβαίνεις πόσο πολύ σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Και πόσο μάλλον με την οικογένειά σου. Και το πιο σημαντικό. Και ειδικά αν έχεις μια σχέση την οποία από δική σου επιλογή δεν την έχεις διατηρήσει στο βαθμό που πρέπει να υπάρχει. Όχι που πρέπει, που θέλεις να υπάρχει. Οπότε, όταν κάποια στιγμή μου δόθηκε η ευκαιρία, ναι, πραγματικά ήθελα να το μοιραστώ αυτό. Το ένιωσα πάρα πολύ έντονα μέσα. Και χάρηκα που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, γιατί άλλαξαν πολλά πράγματα χάρη στο παιχνίδι. Κέρδισα πάρα πολλά πράγματα μέσα από το παιχνίδι και ένα είναι και αυτό. Βέβαια. Μην σου πω ότι είναι και το πιο σημαντικό για μένα. Οι ανθρώπινες σχέσεις έχει να κάνει είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, και με την οικογένειά σου πεις. Ναι, ανθρώπινες σχέσεις ακριβώς. Φίλε, μετακομίζεις. Λένε μετακομίζω γιατί χωρίζω, αλλά σε σένα είναι το ακριβώς ανάποδο νομίζω. Λοιπόν, καταρχήν, έχω ήδη μετακομίσει. Είχες μετακομίσει πριν μπεις καν στο Survivor. Ακριβώς. Α, okay. Το καλοκαίρι ουσιαστικά δούλευα στην Καλαμάτα. Πηγαίνω ερχόμουν Καλαμάτα Θεσσαλονίκη. Να τα. Γιατί είχε και απευθείας πτήση. Αυτό πήγα να πω. Νομίζω υπάρχει μια απευθείας πτήση. Με βόλεψε πάρα πολύ. Μάλιστα. Εμένα η ζωή μου μπορεί να είναι όπου είναι και η δουλειά μου. Mm-hmm. Καθότι μπορώ να δουλεύω σήμερα εδώ, αύριο μπορώ να δουλεύω στη Θεσσαλονίκη, μεθαύριο μπορώ να είμαι στην Πάτρα, την επόμενη μπορώ να είμαι στο Μάιαμι με τον Δημητρή και να μαγειρεύω. Ναι. Έτσι, οπότε τα πράγματα ήταν καλά για μένα στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισα να δοκιμάσω να μείνω για ένα διάστημα εκεί. Είναι και ωραία πόλη και πολύ ερωτική. Είναι πάρα πολύ ωραία και ερωτική η πόλη η Θεσσαλονίκη.
προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει πιο χαμηλούς ρυθμούς σε σχέση με την Αθήνα. Είναι πιο οικογενειακή πόλη, περπατιέται, έτσι είναι όμορφα, θεωρώ. Στα αγωνίσματα πολλές φορές έλεγες, είχες πει και το όνομα, Φανή δεν είναι, έκανα λάθος. Το είχα αναφέρει κάποια στιγμή, Φανούλα, Φανή. Συνέχεια το βλέπα, εγώ Φανούλα θυμάμαι, ναι. Γιατί Φανούλα αυτό, Φανούλα, Φανούλα. Τη Φανούλα όμως δεν την είδαμε ποτέ σε κανένα επαφελό επικοινωνία, έκανα λάθος. Όταν αποφάσισα να μπω στο παιχνίδι, είναι κάτι καταρχήν το οποίο το συζητήσαμε και θεώρησα ότι επειδή η γνωριμία μας ήταν σχετικά φρέσκια, να αποφύγουμε να το δημοσιοποιήσουμε, γιατί σαφέστατα αν έβαζα την Φανή στην επικοινωνία, αυτομάτως με το που θα γινόταν, θα κερδίζαμε το πρώτο έπαθλο και θα είχα επικοινωνία, θα είχε γίνει γνωστό παντού. Θέλησαμε να το προστατεύσουμε σε πρώτη φάση και αν αισθανόμαστε εμείς καλά, να το επικοινωνήσουμε τη στιγμή που θα θέλαμε εμείς, με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς. Ναι. Εντάξει, ώρα ξέρεις, λόγω του Survivor έχουν φαντάζομαι πολύ την περιέργεια να δουν ποια είναι αυτή η κοπέλα τη στιγμή που έχει αναφερθεί. Με αυτή την έννοια το λέω. Βέβαια, κάποια στιγμή όταν αναφέρθηκε το όνομα, μπόρεσαν και βρήκαν ποια είναι η Φανή. Α, ναι. Okay. Ναι. Μπόρεσαν και το εντόπισαν. Οπότε δημοσιοποιήθηκε κάπως, βγήκαν και από τις φωτογραφίες κλπ. Και τώρα λοιπόν πήρες τη μεγάλη απόφαση να μείνεις μόνιμα Θεσσαλονίκη, πλέον η βάση σου θα είναι εκεί. Γιατί είναι η Φανή από εκεί. Η Φανή είναι από Θεσσαλονίκη, βασικά δεν είναι από Θεσσαλονίκη, ζει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Και έχω μετακομίσει και εγώ μόνιμα στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβρη. Δούλευα σε ένα εστιατόριο πριν μου γίνει πρόταση για το παιχνίδι, δηλαδή κανονικά είχα μετακομίσει, είχα βρει δουλειά. Και άρα θα δουλέψεις εκεί πλέον. Το σπίτι μου υπάρχει ακόμα, δεν το έχω αφήσει. Οπότε το πιο πιθανό είναι ότι ή θα δουλέψω στη Θεσσαλονίκη ή όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί και επαγγελματικά. Αν έχω κάποια πρόταση η οποία αξίζει τον κόπο να τη συζητήσω, να τη σκεφτώ, εννοείται θα πέσει στο τραπέζι και ότι χωρίς να γίνομαι αδιάκριτος, επειδή βλέπω κινήσεις φοβερές, θα το κάνουμε πιο επίσημο, σκέφτεσαι σοβαρά γι' αυτό ή όχι, ή ακόμα νωρίς? Θεωρώ ότι είναι νωρίς. Κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Okay. Πάντως είσαι άνθρωπος ο οποίος θα ήθελες να κάνεις οικογένεια, για παράδειγμα. Ξεκάθαρα. Είμαι γιατί έχεις μεγαλώσει και σε μεγάλη οικογένεια, έτσι. Έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, το να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτό. Και αν βρεθείς με τον κατάλληλο άνθρωπο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να σε εμποδίζει να το πραγματοποιήσεις. Παίζεις παιχνίδια.